όποτε έρθουν μετανάστες από κάτω από τους καλούς λιμένες αυτά που βγαίνουν, μας φέρανε πρώτη φορά εδώ. Ανεχτήκαμε κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε το κεντρικό λιμενάρχη. Τους ανθρώπους αυτούς έστω και για μία μέρα να τους φιλοξενήσουμε στο χώρο μας, αν και ο χώρος δεν προσφέρεται για να έχει ανθρώπινες συνθήκες για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες, να έστω να μείνουν και για 24-48 ώρες. Εμείς έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα και προς τις τοπικές αρχές και σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι, διότι εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τους μετανάστες. Και μέχρι σήμερα, μέχρι και τις 13 του μήνα, 13 και 14 που μείνανε 117 άτομα συνάνθρωποι μας μέσα στον χώρο αυτό σε 60 τετραγωνικά, αγανακτήσαμε πια, διότι μάθαμε, όχι επίσημα, ανεπίσημα από κάποιους οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι εδώ πέρα, ότι ήταν και άτομα με ψώρα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν, αφού με τις υποσχέσεις από το 17 και μέχρι τις 14 του μήνα δεν είχε δρομολογήσει τίποτα και δεν είχε διαφερθεί κανένας για εμάς εδώ πέρα και τον χώρο μας, αναγκαστήκαμε να στείλουμε προς όλους τους φορείς μία επιστολή, η οποία γράφουμε μέσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το χώρο το δικό μας πρέπει να τον προστατεύσουμε για τους συναδέλφους μας, για την εργασία μας, διότι πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί οι κύριοι που είναι υπεύθυνοι και είναι και υποχρεωμένοι να προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται, αλλά να προστατεύσουν και εμάς, τις οικογένειές μας, την εργασία μας, διότι εμείς, αν πέσει μία αρρώστια μέσα στο σωματείο που θα τη μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που θα μείνουν μέσα στο χώρο το δικό μας, το λιμάνι δεν θα μπορεί να δουλέψει. Εμείς έχουμε και επιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν αγανακτήσαμε, δεν μπορούμε άλλο να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση και το ξαναδηλώνω, δεν είναι ούτε εκβιασμός, ούτε ρατσισμός, ούτε τίποτα. Θα κλείσει η αίθουσα η δικιά μας, διότι η αίθουσα αυτή είναι των εργαζομένων. Κάθε πρωί μαζευόμαστε εδώ, ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας και εμείς όποτε έρθουν αυτοί οι άνθρωποι είμαστε εδώ όπως βλέπετε εδώ στο πεζοδρόμιο απ' έξω για να πάνε στη δουλειά. Ούτε μπορούμε να πάρουμε τα ρούχα μας από μέσα, ούτε τα εργαλεία μας, ούτε τίποτα. Το λέω με όλη την ευθύνη και την αναλαμβάνω εγώ και με τη συμπαράσταση των συναδέλφων μου. Οι 60 άνθρωποι που είμαστε εδώ μέσα δεν θα ξαναφήσουμε, δεν το λέω και το θέλω να το κατανοήσουν, δεν το λέω ούτε εκβιαστικά ούτε τίποτα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας, τους συναδέλφους, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, έτσι, διότι αυτό από ό,τι ξέρω η ψώρα τώρα που ήρθαν τελευταία με την ψώρα οι άνθρωποι, ότι αυτό μεταδίδεται. Εμείς γιατί να το φέρουμε στα σπίτια μας.